καλησπέριζω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, την κυρία Βιβί Δάγκα. Κυρία Δάγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή χρονιά, κύριε Μελιγκόνη. Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για αυτήν την εξέγερση εντός εισαγωγικών σύσσωμου ουσιαστικά του νομικού κόσμου προς τον εισαγγελέα Ντογιάκο για την γνωμοδότησή του. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε τη συζήτηση που γίνεται, η οποία βέβαια αναδεικνύει μόνο ορισμένες πλευρές, γιατί αν θέλετε, κύριε Μελιγκόνη, η υπόθεση με τον Ντογιάκο, όχι μόνο απλώς η γνωμοδότησή του, όχι απλώς ενισχύει το αντιδραστικό πλαίσιο, την νομοθεσία της Νέας Δημοκρατίας, των νόμων της Νέας Δημοκρατίας, από εκεί και πέρα ενισχύει ακόμα περισσότερο το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα από όλες τις κυβερνήσεις. Υπάρχει όμως και η εξής πλευρά, επιβεβαιώνεται και αποκαλύπτεται περίτρανα ο δίθεν ρόλος της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, που η ηγεσία της βέβαια καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί στη συνταγματική αναθεώρηση που το ΚΚΕ πρότεινε να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη, απορρίφθηκε από όλες πραγματικά τα υπόλοιπα κόμματα και από την ίδια βέβαια την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα βέβαια η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώνεται και ο ίδιος ο ρόλος της ΑΔΕ που είναι μέρος του προβλήματος, και ξέρετε το ΚΚΕ έχουμε πικρή πείρα για το τι ρόλο έπαιξε στην υπόθεση της συγκάλυψης των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ. Άρα νομίζουμε ότι η συνολικά υπόθεση Ντογιάκου δεν εξαντλεί τη συζήτηση που πρέπει να γίνει, και γι' αυτό το αντιδραστικό σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο που αυτό πρέπει να βρεθεί και στο επίκεντρο της πάλης του ίδιου του λαού, για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε και να υπερασπιστούμε πραγματικά τις λαϊκές ελευθερίες. Κυρία Δάγκα, δικαιώματα του. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που λέτε, γιατί χαρακτηρίσατε την ΑΔΑΕ μέρος του προβλήματος, αλλά επειδή μέχρι τώρα ο μόνος έτσι θεσμός, ο μόνος πυλώνας του κράτους είναι μία από τις 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές που επιμένει να ψάχνει, είναι η ΑΔΑΕ. Αυτό δεν είναι de facto θετικό πράγμα? De facto θετικό πράγμα δεν είναι, από την άποψη ότι το ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας της ΑΔΕ καθορίζεται από το εκάστοτε κράτος, από την εκάστοτε κυβέρνηση κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο και πιο κρίσιμο ζήτημα, κύριε Μελιγκόνη, είναι η πείρα που υπάρχει, σας ξαναλέω, σε σχέση με τις υποθέσεις υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ, που ήταν γνωστές από την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε ότι δεν ήξερε και δεν άκουσε, και η ίδια η ΑΔΕ κατά τη διαδικασία της συγκεκριμένης της αρμόδιας επιτροπές επί της ουσίας δεν απάντησε σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα που έθεσε το ΚΚΕ, αλλά και όλη η διαδικασία που προηγήθηκε στις αντίστοιχες έρευνες. Άρα ο ανεξάρτητος θεσμός δεν είναι απαλλαγμένος από τον ίδιο το χαρακτήρα ενός εχθρικού κράτους, που για να προστατεύσει τις ίδιες τις ανάγκες των επιχειρηματικών κολοσσών του κράτους, των κυβερνήσεών τους, δεν διστάζει ακόμα και πολύ κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ίδια την προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, να τα πετάει στον κάλαθο των αχρήστων για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι πιο πάγιες ανάγκες αυτού του εχθρικού αντιδραστικού κράτους. Ωστόσο, εδώ που έχουμε φτάσει, εσείς συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι με τη γνωμοδότηση Ντογιάκου έτσι διαμορφώνεται έτσι μια κάπως οριακή στιγμή για τη λειτουργία της δημοκρατίας, ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στα οριά τους, θέλω να πω. Πώς αποτιμάτε αυτό, δηλαδή, πολιτικά, και το γεγονός ότι όλων των αποχρώσεων οι συνταγματολόγοι, ίσως ο νομικός κόσμος, είναι απέναντι στον εισαγγελέα? Μα σας το είπα και από την αρχή ούτως ή άλλως, ότι είναι μια απαράδεκτη γνωμοδότηση, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτό το σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει ακόμα περισσότερο το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τη λειτουργία όλων αυτών των θεσμών. Δηλαδή είναι ένα βήμα κλιμάκωση παραπέρα, αν εννοείται αυτό, σε βάρος της ίδιας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ. Οπωσδήποτε αποτελεί μια τέτοια πλευρά. Όμως είναι μια πλευρά που ουσιαστικά χρειάζεται να αναδειχθεί ως πορεία κλιμάκωσης μια σειρά
κινήσεων ενσωμάτωσης κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων νομοθετικών πρωτοβουλίων που πήραν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Κυρία Δάγκα, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς.